και από τον κύριο Δουλουμπέκη. Θέλω να παραμείνουμε στο κλίμα και στην είδηση της ημέρας στο πολιτικό ρεπορτάζ με την παρέτηση αποχώρηση του Αλέξη Τσίπρα από την Προεδρία του ΣΥΡΙΖΑ και να πάμε στον κύριο Δημήτρη Ξενάκη, τον καθηγητή πολιτικής επιστήμης του Πανεπιστημίου Κρήτη. Καλησπέρα μας, κύριε καθηγητά. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Θα ξεκινήσω με το εξής ερώτημα. Μπερδεύεται ή ξεκαθαρίζει κατά κάποιο τρόπο το σκηνικό στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ μετά και τις σημερινές ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα? Και τα δύο θα σας έλεγα. Με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή προφανώς υπάρχει μια θολή εικόνα για το τι θα γίνει και ποιο θα είναι το μέλλον του ποιος θα είναι αρχηγός ή αρχηγός, εν πάση περιπτώσει, του ΣΥΡΙΖΑ. Απ' την άλλη, δρομολογείται μια διαδικασία η οποία ήταν απαραίτητη, ήταν και αναμενόμενη μετά τα αποτελέσματα των δύο τελευταίων εκλογικών αποτελεσμάτων. Και ενδεχομένως αυτό το οποίο ο κ. Τσίπρας περιέγραψε μέχρι στιγμής οδηγεί και στο συμπέρασμα ότι δεν είναι απλώς το ξεκίνημα μιας εσωκομματικής διεργασίας στο ΣΥΡΙΖΑ, ενδεχομένως είναι και η αρχή για τη δημιουργία ενός άλλου φορέα. Νομίζω ότι εγώ αυτό καταλαβαίνω όταν ακούω ένα πρόσωπο με το βάρος του Αλέξη Τσίπρα να μην συμμετέχει στην διαδικασία για την εκλογή Προέδρου του ΣΥΡΙΖΑ. Για ποιους λόγους, κύριε καθηγητά? Εκεί πάει το μυαλό μου. Για ποιους λόγους να κάνει ένα καινούριο φορέα? Ακριβώς με φόντο και δημοσιογραφικά προέκυπτε ότι έπαιζε μόνος του και στο κομμάτι της επόμενης ημέρας. Κατά την δική μου γνώμη, ο κύριος Τσίπρας δεν κατάφερε να κάνει αυτό το ξεκαθάρισμα το οποίο ξεκίνησε μετά, αν θέλετε, στη δεύτερη κυβέρνηση της αριστεράς. Αφότου δηλαδή, να το πω έτσι, απομακρύνθηκαν η κυρία Κωνσταντοπούλου, ο κύριος Βαρουφάκης και κάποια πρόσωπα τα οποία ήταν από το κομμάτι του 3%, να το πούμε έτσι. Αυτό δεν συνεχίστηκε, δεν μετεξελίχθηκε. Ενδεχομένως οι προσπάθειες δηλαδή του κυρίου Τσίπρα να αλλάξουν την ρότα του ΣΥΡΙΖΑ δεν έφεραν αποτέλεσμα. Και γι' αυτό το λόγο και δεν νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας είχε κάποιο λόγο να ξανασυνεχίσει στο χώρο αυτό. Η δική μου αίσθηση είναι ότι θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου χώρου. Δεν ξέρω αν είναι λίγο προχωρημένη αυτή η πρόβλεψη, αλλά αυτή ήταν και η συζήτηση και την περασμένη εβδομάδα σε αναμονή των αποτελεσμάτων. Άμεσα ή μακροπρόθεσμα? Κατά την προσωπική σας εκτίμηση πάλι. Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα συμβεί την επομένη αύριο το πρωί, αλλά θα δρομολογηθεί πρώτα αυτό το οποίο εξελίσσεται στο πλαίσιο του ΣΥΡΙΖΑ. Θα διαμορφωθούν κάποιες δυναμικές και κάποιες ισορροπίες. Θα δούμε ποιο θα είναι και το πρόσωπο το οποίο θα αναλάβει. Ακούγονται πάρα πολλά ονόματα και με ενδιαφέρον για την Κρήτη, θέλω να σας πω. Αλλά αυτό το οποίο υπολογίζω είναι ότι πρώτα θα ολοκληρωθεί η διαδικασία εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Θα καταλήξουμε σε ένα σχήμα και από εκεί και μετά νομίζω ότι ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου φορέα. Αναμένεται να υπάρχει μια σύγκρουση αυτών που ονομάζουμε προεδρική με αυτούς που ονομάζουμε ομπρέλα στο ΣΥΡΙΖΑ, ναι, ναι, που έχουν και τις διαφορές τους, και γι' αυτό το λόγο επιπλέον θεωρώ ότι ο κύριος Τσίπρας θα προχωρήσει στη δημιουργία ενός νέου φορέα προκειμένου να ανοίξει και τη συζήτηση για την κεντροαριστερά. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι το ζητούμενο. Όχι το αν θα αλλάξει απλώς ο αρχηγός στο ΣΥΡΙΖΑ ή αν θα αλλάξει ο αρχηγός και σε άλλα κόμματα της κεντροαριστεράς, προκειμένου να ανοίξει μια σοβαρή συζήτηση και στο επίπεδο των προγραμμάτων και των θέσεων, αλλά κυρίως στο επίπεδο ενός οράματος της κεντροαριστεράς και όχι ενός αφηγήματος που μέχρι στιγμής διάφορα αφηγήματα έβρισκαν τη δημοσιότητα και όχι
ένα όραμα το οποίο μπορεί να πιστέψει ξανά ο ελληνικός λαός και να αγωνιστεί, να στηθεί δηλαδή πίσω από αυτό. Στη συζήτηση και την εξέλιξη με παρέτηση Τζανακόπουλου από τα κομματικά όργανα, τι σηματοδοτεί, τι κρύβεται από πίσω? Δεν έχω πολύ καθαρή εικόνα αν κρύβεται κάτι το οποίο είναι προς την κατεύθυνση του σεναρίου το οποίο πριν από λίγο ανέπτυξα. Πάντως και ο κύριος Τζανακόπουλος είναι ένα από τα πρόσωπα τα οποία θα μπορούσαν και έχει συζητηθεί πολύ σοβαρά το ενδεχόμενο να είναι αυτός ο οποίος θα μπορούσε να διαδεχθεί. Ακούγεται και το όνομα της συντρόφου της κυρίας Αχτσιόγλου. Της κυρίας Αχτσιόγλου περισσότερο θα σας έλεγα. Σωστά. Όπως ακούγονται και άλλα ονόματα, τα οποία όμως νομίζω ότι όλοι έχουμε την αίσθηση ότι δεν έχουν το βάρος του Αλέξη Τσίπρα. Ο Αλέξης Τσίπρας έφτιαξε αυτό το κόμμα, ήταν δικό του δημιούργημα και νομίζω ότι επιλέγοντας να παραιτηθεί από την ηγεσία του κόμματος που ήταν δικό του, έδειξε ότι κατανοεί τις ευθύνες του, αλλά παίρνει και τις αποστάσεις του. Νομίζω ότι είναι σαφές αυτό. Παρότι, όπως σας είπα, θεωρώ ότι αν δεν οποιαδήποτε αλλαγή προσώπων απλώς δεν μπορεί να φέρει κάτι ουσιαστικό. Κάτι ουσιαστικό μπορεί να έρθει μόνο εάν υπάρξει ένα καινούριο όραμα και μια προσωπικότητα η οποία να μπορεί να το εκφράσει συνθέτοντας και υπερβαίνοντας, αν θέλετε, τις συγκυριακές αντιφάσεις. Τότε μόνο μπορώ να δω ένα φως στον ορίζοντα, αυτό που ονομάζουμε γενικά έτσι προοδευτικός χώρος, κέντρο αριστερά. Και εκεί νομίζω ότι είναι και το στοίχημα για την επόμενη μέρα. Την επόμενη μέρα βεβαίως, η οποία θα βρει ένα κοινοβούλιο με πολύ περίεργη σύνθεση, με μια αυξημένη παρουσία ακροδεξιών φωνών και το οποίο θα είναι ένα ακόμα νομίζω στοίχημα έτσι, για τον προοδευτικό χώρο και τον χώρο της κεντροαριστεράς να το αντιμετωπίσει. Πιστεύετε ότι μέσα από αυτή την εσωστρέφεια, την αναμπουμπούλα, αν μου επιτρέπετε τον όρο, τον χρησιμοποιήσω στο εσωτερικό του ΣΥΡΙΖΑ, μπορεί και κάτω από ποιες προϋποθέσεις να βγει κερδισμένο και δημοσκοπικά το ΠΑΣΟΚ? Κοιτάξτε, οι δύο εκλογικές διαδικασίες οι οποίες είδαμε εδώ τον τελευταίο μήνα, να το πω έτσι, είδαμε ότι από τη μεγάλη πτώση του ποσοστού του ΣΥΡΙΖΑ το ΠΑΣΟΚ καρπώθηκε, είχαμε δηλαδή μια επιστροφή της τάξης του 3%. Σωστά. Αυτό σημαίνει ότι δεν είχαμε επιστροφή όλων, έτσι, γιατί σε πολύ μεγάλο βαθμό ο κόσμος ο οποίος είχε ψηφίσει στο ΣΥΡΙΖΑ το 2015 και το 2019 ήταν κόσμος ο οποίος είχε φύγει από το χώρο του ΠΑΣΟΚ. Αυτός ο επαναπατρισμός δεν έγινε και κυρίως δεν έγινε στο κέντρο, δηλαδή στην Αθήνα και στην Θεσσαλονίκη, όπου εκεί το ΠΑΣΟΚ φαίνεται να έχει ένα πρόβλημα σε σχέση με την υπόλοιπη Ελλάδα, όπου τα πήγε σε γενικές γραμμές καλύτερα. Νομίζω ότι ανοίγει μια, αν θέλετε, αυτή η αναμπουμπούλα όπως την περιγράψατε, ανοίγει ένα περιθώριο εφόσον δεν ευοδοθεί στο ΣΥΡΙΖΑ μια σοβαρή λύση και όπως σας είπα δεν αναδειχθεί ένα πρόσωπο το οποίο να μπορεί να εκφράσει και να συνθέσει και εν πάση περιπτώσει να δημιουργηθεί και ένα σοβαρό όραμα για την επόμενη ημέρα. Αυτά είναι οι βασικές προϋποθέσεις και από την άλλη πλευρά για το ΠΑΣΟΚ, ώστε να μπορέσει να ανακτήσει δυνάμεις από αυτόν τον χώρο, ο οποίος ήταν και το διακύβευμα ουσιαστικά ανάμεσα στους δύο αυτούς πόλους της κεντροαριστεράς έτσι, και της αριστεράς στην Ελλάδα, του ΠΑΣΟΚ δηλαδή και του ΣΥΡΙΖΑ. Άρα και από τις εξελίξεις εντός του ΣΥΡΙΖΑ θα εξαρτηθεί έτσι, και η δυναμική που μπορεί να αναπτύξει το ΠΑΣΟΚ, εφόσον βεβαίως έτσι, μπορεί να συνθέσει και να δείξει τη διάθεση ότι μπορεί να συνθέσει προς αυτή την κατεύθυνση. Μάλιστα. Κύριε Καθηγητά, σας ευχαριστώ θερμά.